Σε ισόβια κάθειρξη για το φόνο της Σουηδής δημοσιογράφου Κιμ Βάλ καταδικάστηκε ο Δανός εφευρέτης Πέτερ Μάντσεν. Ντυμένος στα μαύρα, ο Μάντσεν έμεινε ακίνητος καθώς άκουγε την ετιμιγορία του δικαστηρίου. Ο 47χρονος εφευρέτης είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο, όταν αποβιβάστηκε από το αυτοσχέδιο υποβρύχιό του χωρίς τη Βάλ. Η 30χρονη δημοσιογράφος τον είχε επισκεφθεί την προηγούμενη μέρα για να του πάρει συνέντευξη. Κάποιες μέρες αργότερα η θάλασσα ξέβρασε τμήματα της ορού της. Ο Μάντσεν ομολόγησε ότι διαμέλυσε το πτώμα της, όχι όμως και ότι τη σκότωσε. Υποστηρίζει ότι η Κιμ Βάλ εισέπνευσε δηλητηριώδη αέρια επειδή ο ίδιος έκανε έναν λάθος χειρισμό στο υποβρύχιο. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο εφευρέτης είναι ένοχος και πως διαμέλυσε το πτώμα για να αποκρύψει στοιχεία για το έγκλημα που έκανε. Ο δικηγόρος του Πέτερ Μάντσεν δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.